Αντρέα, πολύ μεγάλη νίκη. Έτσι, καλύψατε και με το παραπάνω διαφορά του πρώτου παιχνιδιού. Σίγουρα ήταν μεγάλη νίκη, τη χρειαζόμασταν. Ήταν ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου, έπρεπε να το πάρουμε. Η διαφορά ήρθε στο τέλος, αλλά τη δουλέψαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Κρατηθήκανε μέσα στο παιχνίδι με κάποια τυχερά σου. Κατά τη γνώμη μου, γιατί δούλεψε πάρα πολύ καλά η άμυνά μας πάνω τους. Στο τέλος ήρθε η κούραση η δική τους. Εμείς πιέσαμε full court press 40 λεπτά και μπορέσαμε να ανταποκριθούμε για να πάρουμε αυτή τη νίκη με αυτή τη μεγάλη διαφορά. Πάντως δεν πανικοβληθήκατε σε κανένα σημείο. Είδαμε τους αντιπάλους σας να μειώνουν, να ισοφαρίζουν, να προσπερνούν, όμως ήσασταν εκεί έτσι πάντα. Κοίταξε, συνήθως όταν παίζουν τα εκτός έδρας παιχνίδια ή τα εντός, το κλίμα μαθηκάλλοντο δεν είναι το καλύτερο. Σήμερα ήταν καλό. Όχι πάρα πολύ καλό, αλλά μας έδωσε την όθηση για το τέταρτο δεκάλεπτο που πάντα είναι το καλό μας, να πιέσουμε και να φέρουμε διαφορά εκεί μέρος. Είσαστε έτοιμοι για την ολική επαναφορά, έτσι κάνατε το πρώτο βήμα. Τώρα πλέον πρέπει να νικήσετε την Κλους και να περιμένετε και τις υπόλοιπες ομάδες. Κοίταξε, καλούμαστε να κάνουμε ναι, αυτό την ολική επαναφορά. Είμαστε ανάλυτοι σε πολλά παιχνίδια. Θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να συζητάμε για την επόμενη φάση. Έτσι θα παίρνει η ζωή όμως, όπως μας ρίχνει χαμηλά, έτσι μας δίνει και την ευκαιρία να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Θα παλέψουμε να πάρουμε όλη τη μας αναλογή. Στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο. Τώρα έχετε και ένα δύσκολο κυπριακό παιχνίδι, έτσι απέναντι στον Απόλλωνα. Είναι μια δύσκολη ομάδα, ναι, καθώς προσπαθούμε να προγραμματιστήσει. Εμείς θα προσπαθήσουμε αυτό το μομέντο που έχουμε να το εκμεταλλευτούμε, να πάρουμε αυτό το νίκη, να μείνουμε ψηλά στην παθμολογία και μετά να δούμε τις επόμενες τρεις μέρες την κλούζουμε το νίκη. Πάντως πολύ έντονο κυπριακό στοιχείο στην ομάδα. Σας είδαμε όλους Κύπριους σήμερα να παίρνετε ενεργό ρόλο και να τρώτε σίδερα στην άμυνα. Σίγουρα δεν είναι θέμα Κύπριου ή Αμερικάνου, απλά πρέπει όλα τα παιδιά, επειδή μπορούμε να παίξουν άμυνα και επίθεση όλοι μαζί. Έχει στηθεί η ομάδα έτσι ώστε και οι 12 παίκτες να μπορούν να τα απεξέλθουν εξίσου μέσα στο γήπεδο. Το δείξαμε σήμερα. Είτε Κύπριος, είτε Αμερικάνος, ήταν η ομαδική δουλειά. Και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Και ένα μήνυμα για τον κόσμο, ο οποίος νομίζω ήταν συγκλονιστικός σήμερα, έτσι. Ναι, θα το θέλουμε και ακόμα πιο πολύ με την Blues. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και θα μας δώσει όθηση για τη συνέχεια. Κλείνοντας, θέλω να μου πεις ένα σχόλιο για την Blues. Την έχετε αντιμετωπίσει τρεις φορές μέχρι στιγμής. Ναι. Τις δύο φορές δεν ήσταν καλή, ειδικά την πρώτη φορά. Στο τρίτο παιχνίδι, στο προηγούμενο, αδικηθήκατε στο τέλος, έτσι. Εντάξει, και στο δεύτερο παιχνίδι ήμασταν όχι τόσο καλοί, αλλά ήμασταν εκεί στο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο τρίλεπτο ήμασταν κοντά. Ναι, νομίζω ότι χρωστάμε κάτι στον εαυτό μας. Δεν είναι η ομάδα η οποία δεν μπορεί να νικηθεί. Το δείξαμε και με στο Blues. Τώρα θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα. Είχαμε και μια παρέμβαση εδώ από το συμπέκτη.